γνώστη του ασφαλιστικού, τον κύριο Πετρόπουλο. Είμαι επίσης ευτυχής που θα δουλέψω με στελέχη του Υπουργείου, που όπως είπε και ο απερχόμενος Υπουργός, είναι υψηλότατου επιστημονικού επίπεδου, έχουν ήθος, ζήλο και αποδεικνύουν ότι οι κατηγορίες περί δημοσίων υπαλλήλων ότι είναι τάχα άχρηστοι, βρίσκονται πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Τελειώνοντας, θέλω να ζητήσω τη συνεργασία σας, όπως την είχα και εσάς του τύπου το τελευταίο διάστημα, να σας πω ότι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα και δικό σας. Πώς θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε με ακρίβεια και όχι με διαστρεβλώσεις. Το μήνυμα και τις προτάσεις καταρχήν της Επιτροπής και μετά του Υπουργείου. Γιατί με λύπη μου υπήρχαν περιστατικά που δεν ήταν τιμητικά για τη δημοσιογραφία το προηγούμενο διάστημα. Τουλάχιστον να ανταποκριθείτε στο βασικό καθήκον της διασταύρωσης των στοιχείων σας πριν τα κοινοποιείτε. Είναι η αλφαβήτα της δημοσιογραφίας. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την καλύτερη μαζί σας συνεργασία. Πιστεύω ότι ο τύπος είναι δύναμη διαφάνειας και διαλόγου. Όσο και αν στην Ελλάδα προσπαθούν τα συστήματα να τον καταστήσουν δέσμιο των συμφερόντων της διαπλοκής. Και ξέρω ότι εσάς που έχω απέναντί μου δεν έχετε σχέση με το σύστημα αυτό. Σας θεωρώ εξίσου συνεργάτες μου όσο και τους συνεργάτες του Υπουργείου. Ακριβώς γιατί ο επόμενος μήνας είναι κρίσιμος. Διάλογος δημόσιος και κοινωνικός που δεν έχει γίνει δεκαετίες πρέπει να συμβεί τώρα. Με αισιοδοξία λοιπόν, όχι επειδή είμαστε υποχρεωμένοι από το μνημόνιο, αλλά και επειδή είμαστε υποχρεωμένοι από το μνημόνιο, να βρούμε ισοδύναμα που δεν θα είναι αντικοινωνικά, που δεν θα είναι νεοφιλελεύθερα, που δεν θα διαλύσουν την κοινωνία και δεν θα κάνουν τις συντάξεις φιλοδορήματα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη εθνική μεταρρύθμιση, για την οποία χρειαζόμαστε όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ.